Εν αναμονή της έναρξης παρέλασης, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, στην είσοδο του Παλαιού Φρουρίου, όπου αναμένουμε την έναρξη της μαθητικής παρέλασης. Ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί. Είναι ήδη επίσημοι στις θέσεις τους. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η παρέλαση των μαθητικών σχολείων, των προσκόπων. Θα πεανίσουν οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας, της πόλης. Ο κόσμος είναι πολύς. Ο καιρός μας έχει κάνει τη χάρη. 2 χρόνια μετά ξανά η παρέλαση. Μετά από 2 χρόνια. Εδώ λοιπόν είναι και η επίσημη, όπως βλέπετε. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο οποίος συνομιλεί με τον Μητροπολίτη Νεκτάριο αυτή την ώρα, η Περιφερειάρχης Ιωάννη Ιωνίσου, η κυρία Κράτσα, η Δήμαρχος παραδίπλα, η κυρία Μεροπή Ιδρέου, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Φλώρος, οι βουλευτές του νομού μας, ο κύριος Κίκας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαπλονίτης από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο κύριος Μπιάνκης από το Κίνημα Αλλαγής. Εκπρόσωποι της αστυνομίας, ανώτερος διοικητής Φρουράς, γενικός περιφερειακός διευθυντής, αστυνομικός διευθυντής, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπεριφερειάρχες όπως η κυρία Ανδριώτη, όπως μπορούμε να δούμε από εδώ, από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας Κεφαλαινίας Ζακύνθου, κ. Σαλτούβας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τάκης Μεταλλινός, δήμαρχος, όπως είπαμε, ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίου Νήσων, κ. Αγγελόπουλος, δίπλα από τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όλοι εν αναμονή της έναρξης της μαθητικής παρέλασης. Έλληνες, τώρα θα αποδείξουμε εάν είναι άξιος ο προβόλος μας και την ελευθερία την οποία μας έχουν βάλει και τον πάνω. Όλων τα έδωσα, τα γερτίσεις σας, τα αγωνιστήρια για την πατρίδα, τα γυναίκα, τα παιδιά σας και τα σιερά μας παραδόσα. Μην υπερκάνω τον αγώνα. Ο πρόεδρος της κρατήσεως, ο Άννης Καπιστήριος. Να θυμίσουμε ότι δεν παρελάβουν όλες οι τάξεις και όλα τα τμήματα των σχολείων.
Στα δημοτικά σχολεία της πόλης είναι κάποιες εξ αυτών, η πέμπτη ή η έκτη, ανάλογα τι έχουν αποφασίσει, προκειμένου να είναι και μειωμένης διάρκειας το σύνολο της παρέλασης για την αποφυγή μετάδοσης, διάδοσης μάλλον του διασποράς του κορονοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Ήδη στο kerkirasimera.gr φιλοξενούμε τα μηνύματα των εκπροσώπων των βουλευτών, της Περιφερειάρχης, της Δημάρχου για την αξία και το μήνυμα της σημερινής ημέρας, της 28ης Οκτωβρίου. Μπορείτε να ανατρέξετε να διαβάσετε. Θα αποσπάσουμε και δηλώσεις μετά το πέρας της παρέλασης. Σε λίγα λεπτά είναι η έναρξη, 12 και 4 έλεγε το πρόγραμμα, ωστόσο 12 και 4 συγκεντρώνονται στα σημεία τα σχολεία, οπότε η έναρξη υπολογίζεται περίπου στις 12.30 της παρέλασης. Σημαίακια παντού κυματίζουν, από μικρούς και μεγάλους. Ελληνικές σημαίες κρατούν τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν συμμετέχουν στις παρελάσεις. Πάμε. Πλησιάζει η Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας που γιορτάζει και τα 180 χρόνια από την ίδρυσή της. Ή αλλιώς η παλαιά. Thank you.
Ακολουθεί ο ελληνικός ερυθρός σταυρός. Σχολείο. Το πρώτο ειδικό σχολείο της Κέρκυρας. Θερμό χειροκρότημα για αυτά τα παιδάκια. Για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που δεν συνοδεύουν. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Το πρώτο δημοτικό σχολείο περνάει τώρα από μπροστά μας. Προσπαθούμε να δούμε ποιο σχολείο είναι αυτό. Συνεχίζουν δημοτικό. Το Αθηναγόριο, το τέταρτο πειραματικό δημοτικό σχολείο. Για πρώτη φορά η λειτουργία του φέτος ως τέτοιο, ως πειραματικό. Ακολουθεί το πέμπτο δημοτικό σχολείο. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο ακολουθεί. Παραμένουμε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Μεικτά τμήματα, πολυάριθμα. Εξακολουθούμε να βλέπουμε διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες παρελάσεις. Ήθιστε οι φιλαρμονικές, τα θύματα φιλαρμονικών να συνοδεύουν τις παρελάσεις και να παραμένουν στο σημείο. Ωστόσο, λόγω κορονοϊού πέρασαν και δεν παρέμειναν, συνέχισαν. Γι' αυτό και δεν παιανίζουν, δεν ακούμε επιτόπου τους ήχους των μπαντών μας. Το 9ο Δημοτικό Σχολείο της Κέρκυρας, ευθύς μπροστά μας. Ο παραστάτης μπροστά μας.
συνεχίζουν τα μεικτά τμήματα με περηφάνεια να παρελάβουν μπροστά μας. Δέκατο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να διακρίνουμε στις κουκάρδες τι ακριβώς γράφει, το πιο δημοτικό σχολείο συνεχίζουν τα παιδιά να παρελάβουν. Και το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Δέκατο τρίτο. Το 14ο Δημοτικό Σχολείο, ακριβώς μπροστά στις οθόνες σας. Και ακολουθεί η φιλαρμονική Σπύρος Σαμάρας της Κορακιάνας. Δεύτερο γυμνάσιο Κέρκυρας. Και ακριβώς πίσω το τρίτο γυμνάσιο Κέρκυρας. Thank you.
Κοιτάξτε με πόση περηφάνεια αυτός ο μαθητής του 4ου γυμνασίου κρατάει αγέροχη την ελληνική σημαία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, σε όλα. Περνάμε σε τμήμα του 5ου γυμνασίου. Και του 6ου από πίσω ακριβώς. Και το 7ο γυμνάσιο. Είναι το μουσικό σχολείο της Κέρκυρας, το μοναδικό μουσικό σχολείο που διαθέτει η Κέρκυρα, στο οποίο φοιτούν μαθητές από όλο το νησί, από όλες τις περιοχές. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στο συγκεκριμένο σχολείο. Ξεχωρίζει από μακριά. Πρώτο λύκειο της Κέρκυρας. Πρώτο γενικό λύκειο της Κέρκυρας. Πέρασε το δεύτερο γενικό λύκειο, ακολουθεί το τρίτο. Τρίτο γενικό λύκειο Κέρκυρας. Τέταρτο γενικό λύκειο Κέρκυρας. Λογικά ακολουθεί το 5ο γενικό λύκειο. Mm-hmm.
λένε, είναι το 5ο Γενικό Λύκειο. Έρχεται η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος, όσο μπορείτε να ακούσετε. Δύο ολόκληρα χρόνια μετά, ξανά επαρέλαση, ξανά σε μια σχετική κανονικότητα. Στην Κέρκυρα έχουμε την τύχη να το ζούμε. Πρόσκοποι μπροστά μας παρελάβουν υπερήφανα. Και τα ελικόπουλα. Χαιρετούν κουνώντας τα καπέλα τους.
ομάδες των προσκόπων, συνεχίζουν μπροστά μας, βαθμοφόροι. Και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό είναι και μικρά τα τμήματα από κάθε σχολείο, από φιλερμονικές, από προσκόπους, από όλους όσοι πέρασαν μπροστά μας. Και εκ νέου μπροστά μας η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, που όπως είπαμε φέτος γιορτάζει τα 180 χρόνια από την ίδρυσή της. Αρχιμουσικός Σπύρος Προσοπάρης. Thank you.
Υποδηγητής σταθμός Αμφαλιακής Κερκύρας. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας αναφέρω Πέρας Παρανάσεως. Πρόσωπος της κυβέρνησης. Πρέπει να αποτελέσει το εφαρτήριο των νέων γενεών, διακρινώντας τις σαν εφαρτήριο ειδικό ιστορικό, το οποίο για μας είναι τόσο πολύτιμο που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ξεχνούμε. Να πω επίσης ότι το μήνυμα της γιορτής που σήμερα αναγνωρίζουμε όλη την ιστορικότητα και τον αγώνα των ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα είναι η ενότητα την οποία αντιμετωπίστηκε τότε αυτή η εθνική εισβολή, ενότητα που ο λαός μας το έχει ανάγκη για το αύριο, ξέροντας ότι οι μάχες της κοινωνίας συνεχίζονται, μπορεί πολλές φορές να είναι άλλης μορφής. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Ελλάδα μέσα από την ενότητα, μέσα από την παράδοση και την ιστορία της, μπορεί να αποκτήσει τη δύναμη και τις διδαχές, ώστε οι νέες γενιές να κτίσουν τη χώρα η οποία αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους, με αγάπη, ειρήνη και πάνω απ' όλα ενωμένοι τους Έλληνες. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να ακούσουμε τον Μητροπολίτη και αμέσως μετά την Περιφερειάρχη, τη Δήμαρχο, τους εκπροσώπους μας. Χρόνια σας πολλά. Είναι μια ημέρα ελευθερίας που μας χάρισαν οι πατέρες μας και οι πατρούδες μας. Και πάνω απ' όλα αυτήν την ελευθερία, η πρόνοια του Θεού, η αγάπη του Θεού για την πατρίδα μας και για την Ελλάδα μας και η κρατεά σκέπη της Παναγίας μας που σήμερα εορτάζουμε είναι εκείνη η οποία σκέπασε τότε τον ελληνικό στρατό στα βουνά της Αλβανίας και ένας εκ των οποίων ήταν και ο πατέρας μας αρχικός, ο οποίος έπαθε κρυοπαγήματα τότε και μας εδιηγείτο την παρουσία του Θεού την οποία ένιωθαν όλοι τότε οι στρατιώτες. Εγώ χαίρομαι λοιπόν, διότι σήμερα ξανά μετά από δύο χρόνια σχεδόν κάνουμε αυτήν την παρέλαση για να ευχαριστήσουμε τον Θεό αλλά και να τιμήσουμε όλους εκείνους τους γενναίους προγόνους μας οι οποίοι μας έδωσαν την ελεύθερη πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και προηγουμένα σε όλους. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Η Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσου, η κυρία Ρόδη Κράτσου Τσακαρκούνελου. Σήμερα διαβάζουμε τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Το φροντερό όχι στο φασισμό, στον κατακτητή του ελληνικού λαού του 1940 και τιμάμε τους ήρωες νεκρούς μας. Σήμερα στέλνουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ότι οι Έλληνες χαρακτηρίζονται διαχρονικά από την φιλοπατρία, τον πόθο για την ελευθερία, τον ανθρωπισμό και την αλληλέγγυα. Θα συνεχίσουμε να τιμάμε αυτές τις μεγάλες σελίδες της ιστορίας μας και να εμπνεόμαστε από αυτές. Διότι πρέπει να είμαστε όλοι σε εγκρήτους. Οι αξίες αποδεικνύονται και η φιλοπατρία επίσης. Στους δύσκολους καιρούς που έχει τα δικά της κάθε περίοδο, πρέπει να είμαστε παρόντες σε εγκρήτωση, να τιμάμε το λαμπρό παρελθόν και να προλαμβάνουμε κινδύνους για το μέλλον. Χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελληνική. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά να πω της Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κίκας. Να ανοίξουμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο. Εντάξει, ακούτε και τους συναδέλφους ότι υπάρχει μια δύσκολη στο να συντονίσουμε. Τιμούμε σήμερα τη γενιά του 1940, τη γενιά που αψήφισε τους κινδύνους, που δίδαξε την πατρία, αγώνα, ενότητα και που έκανε την παγκόσμια οικονομία να θαυμάσει τον ηρωισμό που οι Έλληνες αγωνίζονται όταν διαπιστεύεται η ελευθερία. Τα διδάγματα που μας εμπνέουν και σήμερα, αλλά και η ενότητα με την οποία οι Έλληνες τότε αντιμετώπισαν την απειλή, την εθνική απειλή, αποτελούν και σήμερα τη βάση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά
υγεία, πίστη στην πατρίδα. Ήταν ο βουλευτής Στέφανος Γκίκας, ο βουλευτής Κέρκυρας, να μας δώσει η Δήμαρχη, κυρία Ιδρώη, το δικό της μήνυμα. Ήταν η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, η κυρία Μερόπη Ιδρέου. Έρχεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέκος Αυλονίτης. Είμαστε στον αέρα, κύριε Αυλονίτη, ούτως ή άλλως. Χρόνια πολλά στους οι Έλληνες δεν νίκησαν με τα πολιτικά. Νίκησαν και διαφάνησαν την προβολία και την προσοσία των αυτονικών της κοινωνικών κοινωνικών της διάκρισης του Ευρώπου. Το χρώμα, τη είναι επίκαιρο. Επίκαιρο αυτές τις το φασισμό, το ρατσισμό, είναι ευκαιρία λοιπόν, μελετώντας την ιστορία, διαβάζοντας την κινήματα της πολιτικής εποχής, να αντιληφθούμε ότι είμαστε πάνω από άνθρωποι και πρέπει να επεραστούμε την ανθρώπινη αξία. Εκεί είναι το ψευδόνιμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, κύριε Πλανήτη. Πάμε στον Πρίτανη. Κύριε Φλόρε. Κύριε Πρίτανη. Να μας ακούει. Ωραία, να έρθει ο κύριος Βιάκης, ο βουλευτής του Κινάλ, της Κέρκυρας, για το δικό του μήνυμα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είναι καλά. Είναι μια μέρα μνήμης. Είναι μια μέρα τιμής, θα έλεγα, για όλες και όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για ιδανικά, όπως η ελευθερία, η ανεξαρτησία, η δημοκρατία και η εθνική περηφάνεια. Είναι επίσης μια μέρα προβληματισμού, αλλά και αισιοδοξίας. Οι Έλληνες το έχουν αποδείξει. Όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε πράγματι να εντυπωσιάσουμε. Μπορούμε λοιπόν έτσι να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα της εποχής. Χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά. Να ήταν λοιπόν ο κύριος Γιάνγκης αυτός. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είσαστε καλά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε υπό αυτές τις συνθήκες. Όλα τα ρεπορτάζ αναλυτικά στο kerkerasimera.gr.